Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στα ακροπόλια του Ηρακλείου εν ώψη των Χριστουγέννων και εν μέσω lockdown. Αρκετά ικανοποιητική θα λέγαμε, αλλά ακόμα περιμένουμε και τις καλύτερη και πιο αυξημένη κίνηση να έχει τις επόμενες μέρες. Όπως το καταλαβαίνετε, θα είναι μειωμένα τα άτομα και έτσι έχει πέσει πιο ποσοστό. Αλλά ο Έλληνας είναι Έλληνας, θα φάει. Και θα φάει και καλά. Οι αγορές είναι πριν τα Χριστούγεννα 2-3 μέρες. Μα δεν μπορούμε να πάρουμε και μεγάλες ποσότητες τώρα. Οπότε μικρές παίρνουμε και πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούμε όλοι. Τι θα αγοράσει από κρέας? Το γουρνόπουλο. Λογικά. Ένα πιστό θα το κάνουμε. Αντί να ψωνίσω για μία μέρα, θα ψωνίσω για 2 μέρες. Ή 3. Κάπως έτσι. Και πόσα άτομα στο τραπέζι? Οικογένεια μόνο. Λίγο αρνί και ίσως ή κοτόπουλο. Και σύνταξη να πάρουμε και μετά. Αύριο πληρώνεται, το απόγευμα πάρω τα λεφτά. Οπότε από αύριο. Από αύριο όλα. Τώρα θα πάρω το μισό του μισού αρνιού. Ήδη αρκετοί καταναλωτές προχωρούν σε τηλεφωνικές παραγγελίες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με την κίνηση να κορυφώνεται τις επόμενες μέρες. Οι ποσότητες είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, καθώς το ρεβεγιόν φέτος θα είναι διαφορετικό με περιορισμένο αριθμό ατόμων. Μοσχαράκι για βραστό, χοιρινό, κοτόπουλο, εντάξει, όλα τα είδη, όλα τα είδη. Εμπιστοσύνη στον παραδοσιακό κρεοπόλη. Αυτό ξέρει τα καλύτερα και μπορεί και να συμβουλέψει πώς θα μαγειρευτεί και το κάθε κομμάτι κρέας που θα τους δώσει. Είναι βασικό αυτό. Δεν παίρνουμε ένα κομμάτι κρέας και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να πάρουμε το ανάλογο κομμάτι για να κάνουμε το ανάλογο ψήσιμο. Θα ψωνίσω την τελευταία στιγμή, αλλά δυστυχώς χωρίς την οικογένεια, την μακριά και 3. 3 άτομα στο τραπέζι. Τι θα ψωνίσω από κρέας? Το κλασικά γουρνόπουλο. Χοιρινό, να βάλουμε στο φούρνο. Είμαι και Νορβηγέσσα και τα κάνω λίγο διαφορετικά. Τα κάνω σαν μια κανονική βραδιά στο σπίτι με τα 2 παιδάκια μου. Και όπως είναι μια καθημερινή, γιατί παιδιά όπως είμαστε τώρα πρέπει να προσέχουμε. Οι τιμές σε γουρουνόπουλο, κατσικάκι και αρνάκι κυμαίνονται στα ίδια περισσινά επίπεδα, ωστόσο λίγο τσιμπημένη είναι φέτος η τιμή στη γαλοπούλα, όπως δηλώνει ο γραμματέας του Συνδέσμου Κρεοπολών Ηρακλείου, Γιάννης Παυλάκης. Το αρνάκι θα φτάσει μέχρι και τα 9,80 περίπου, το κατσικάκι στα 10,5, το γουρουνόπουλο στα 8,80, όπως και πέρυσι δηλαδή. Και η γαλοπούλα τώρα είναι λίγο πιο τέτοιο, θα πάει λίγο στα 8,5, 8,90. Εγώ δεν ξέρω αν θα αγοράσω κρέας, γιατί εντάξει τώρα με την καραντίνα δεν κάνουμε παρέες, οπότε ό,τι έχουμε. Με στόχο να αποφευθούν εικόνες νοστισμού σε ακροπόλια, ο κλάδος τονίζει την ανάγκη οι καταναλωτές να προχωρήσουν άμεσα στις αγορές τους. Και υπάρχει το πρόβλημα των ατόμων μέσα σε ένα κατάστημα, μην κάθονται στην ουρά έξω να περιμένουν. Οπότε αυτό να το δουν οι πολίτες, μην τρέξουν όλοι τελευταία στιγμή. Βεβαίως, να δώσουν έγκαιρα τις παραγγελίες τους και να συνεννοηθούν με τον κρεοπόλη τους πώς και πότε θα το παραλάβουν.